σκυλιά που την άφησε ο πατέρα του για να πεθάνει από την πείνα. Αυτή όμω κρεμάστηκε από το λαιμό με μια θηλιά που έφτιαξε κόβοντα λουρίδε από το πέπλο τη. Τότε, αφού παίρνει στην αγκαλιά του το άψυχο σώμα τη, τραβάει το ψήφο του και αυτοκτονεί μπροστά στον πατέρα του που είναι παρόν στη σκηνή. Η Αντιγόνη και ο Αίμονας δεν μοιράζει τότε μια σκηνή αγάπη και έρωτα μέσα στην τραγωδία. Το τρίτο στάσιμο λειτουργεί αντισταθμιστικά και αναπληρώνει την έλλειψη αυτή τη σκηνή ανάμεσα στου δύο νέου. Άλλωστε, η αγάπη υπήρξε η κινητήρια δύναμη για τι πράξει των ηρών στην Αντιγόνη. Από αδερφική αγάπη, ομόμενη αγνώρισε το βασιλικό διάταγμα και απροχώρησε στην ταφή του αδερφού τη Αντιγόνη. Από αδερφική αγάπη, θέλησε να την προστατεύσει μάτια η αδερφή τη Ισμήνη. Από ερωτική αγάπη, αφαιρεί τη ζωή του Αίμονος. Έρος ανήκατε μάχα, έρος ως εν κύμα συμπίτης, ως εν μαλακές φαλιές, νεάνικος εν ηχεύης. Φυτάζει υπερπόντιος, εν τα χρονόμις απλές, και σου τα θανάτων φύσιμο σου δεις, που θα μερίων σε κι ανθρώπων, ο δε έχων μέχρι. Έρωτα ανήκητε στον πόλεμο, κάνεις κύμα σ' όπου πέσεις, στα θαλά τα μάγουλα της κορασίδας την ερεύεις, και κοινάς σαν από τα πέταρα και στους πιο αγόμενους τους τόπους. Δεν σου ξεφέρνει εσένα, ούτε Θεός, ούτε κανείς από τους λιγότερους ανθρώπους. Κι όταν θα πιάσεις, γίνεται τρελός. Συ και δικαίωμα δίκους, φρένας παρασπάς επιλόγα. Συ και το δεν είκος ανδρών, συ με μονέχεις ταράξας. Νικάτε εναγείς πλεφάρου, ήμερος επλέφτρου νύμφας. Το μεγάλο πάρεθρος, ένα χέστες μόνο. Άμαχος γάρε πέθη Θεός Αφροδίτα. Εσύ και το μηχαίρος του ζωηγούς, στην αδικία της εξαίρεσης για ολευθρότους. Εσύ έτσι και την έφρανα αυτή, ανάμεσα παιδί και το γονιό του. Μα ολόφαντος μέσα από τα πλέφαρα, της νύχτης και αυταριστήθηκα ο πόθος. Πάρεθρος το μεγάλο μου θεσμό, το αιώνια κυβερνούν τον κόσμο. Γιατί ανοίγει την κύπητα, παίζει με εμάς. Που σε κάνει να λες το σκοπό.
καθυστερημένα. Αφήσαμε να ξεκινήσουν πρώτα τα παιδιά με το θεατρικό τους. Να δώσω συγχαρητήρια. Έτσι ήταν υπέροχη, από τα πιο ωραία που έχουμε δει. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε, κυρία Πρόεδρε του Επισκηνίου, κυρία Μαρία Μίχα, όπως και εσείς, κυρία Κασοτάκη Έλενα, η αρχαιολόγος μας, προϊσταμένη του Μάντος Αρχαιολογίας. Έτσι, όπως και όλοι μας θα συμφωνήσουμε ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που είδαμε σήμερα. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στις υπέροχες φωνές και στην υπέροχη φωνή που ακούσαμε στις κοπέλες. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην κυρία Τσουκαλά, στην υπέροχη διαδρόμη της Αφαρισίας αυτό εδώ. Και να ευχαριστήσουμε και τον διευθυντή σας, τον κύριο Παξί, για την άψογη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα απλά να κρατήσετε πριν φύγετε από εδώ, κυρία Τσουκαλά, την τελετή λήξης που είναι στις 27 Απριλίου και στην οποία θα θέλαμε να είσαστε εδώ μαζί μας, να δοθούμε για κάποια αναμνηστική έπαινη, να τους παραλάβετε για τα παιδιά του σχολείου, αλλά θα θέλαμε και όλη την ομάδα να έρθει εδώ, θα περάσουμε πολύ όμορφα. Είναι η τελετή λήξης του μαθητικού αυτού φεστιβάλ που έγινε με πολύ μεράκι και ζήλο από όλους εσάς και βέβαια από τους εργαζόμενους φορείς, στο Επισκήνιο, τα τμήματα αρχαιολογίας, πολιτισμού, του Δήμου Αχαρνών. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Εδώ τελειώσαμε. Είμαστε καλά.